Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Καλώς ήρθατε σε ένα από τα τελευταία runs που θα δείτε ever για το Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Και γιατί ακούμε τόσο δυνατά, τι έγινε? Κάτι πήγε πάρα πολύ στραβά. Λοιπόν, ας ξαναγυρίσω λίγο στο κανονικό βόλιο μου. Λοιπόν, στις τελευταίες μέρες στο Binding of Isaac καταφέραμε και ξεκλειδώσαμε κάποια items, δηλαδή εγώ εκτός κάμερας. Τα οποία με κάνουν πάρα πολύ ευχαριστημένο. Παρ' όλα αυτά, έχω παίξει γύρω στις 10 φορές Binding of Isaac και μου έχει βγάλει τα χειρότερα items όλων των εποχών. Range up, αποδέχομαι. Το μεγαλύτερο του 3 το αποδέχομαι και αυτό, αλλά δεν το αποδέχομαι ακόμα. Γιατί θέλω να βάλω φάω damage ώστε να με κάνει και heal. Όχι ότι χρειάζεται, αλλά ξέρεις τι, γιατί όχι. Όταν έχεις ένα πλεονέκτημα, γιατί να μην το χρησιμοποιήσεις όσο περισσότερο μπορείς. Απ' την άλλη, δεν θα ήταν καθόλου κακό να είχαμε λίγο damage. Αλλά μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, άμα είχα damage από τώρα, θα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, φαντάζομαι. Ναι, πεθάνετε φρικτά. Το παιχνίδι ήταν ασυγχώρητο τις τελευταίες παρτίδες, ασυγχώρητο όμως. Δηλαδή δεν μου έδινε κλειδιά π.χ. τη μία ή την άλλη ήταν σε φάση... Ό,τι να είναι πατάτες, πραγματικά να είναι πατάτες. Τα items τα οποία έχω δει τον τελευταίο καιρό απλά είναι πιο σκουπίδια. Θα έπρεπε να πάω στη χωματερή για να τα βρω. Δεν θα έπρεπε να πάω στο basement 1 ή οπουδήποτε, τέλος πάντων στο cellar 1 που είμαστε. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι από τα πράγματα που ξεχωρίζουν τους καλούς παίχτες του Isaac από τους μέτριους, τους κακούς και πάει λέγοντας. Το πόσο μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο... Come on. Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να δουλέψει, να δουλεύει. Βέβαια. Please, φέρε και άλλα πράγματα. Δόξα σε ο Θεός. Καλά έτσι όπως παίζω. Πραγματικά έχω τιλτάρει, έχω τσαντιστεί άπειρα από τα τελευταία runs. Και είμαστε κλασικά ένα κάτι από το θάνατο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά παιχνίδι. Ναι. Πρέπει να ξετιλτάρω. Γιώργο ήρεμα, σκέψου καλές σκέψεις. Σκέψου τι ωραία που θα είναι άμα μπεις στο chest. Καταφέρεις, θα τερματίσεις. Θα δεις το τερματισμό 13. Θα είναι όλα καλά. Ωραία, ψύχρεμα, ήρεμα. Πες ότι είσαι ένας μοναχός στο Θιβέτ. Μοναχοί στο Θιβέτ δεν έχουν πράγματα τα οποία να τους αγχώνουν. Βέβαια δεν έχουν μύγες και δεν προσπαθούν να πολεμήσουν τέρατα με τα δάκρυά τους. Δεκτό και αυτό. Δεν θα σου πω όχι. Αλλά παρόλα αυτά έχουν την ψυχική ηρεμία. Και επίσης έχουμε και ένα boss fight εδώ πέρα. Με το καλημέρα. Που ελπίζουμε να μας πετάξει κάποιο καλό αντικείμενο, γιατί αν δεν μας πετάξει κάποιο καλό αντικείμενο θα αρχίσω να ριτζάρω παραπάνω. Όλα είναι καλά, είναι ήρεμα. Είναι ο μπλε... τύπος εδώ πέρα, που δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον έχω πολεμήσει τόσες πολλές φορές που έχω ξεχάσει το όνομά του. Καλή φάση. Το οποίο πετάει και ένα Spirit Heart, οπότε θα έχουμε περισσότερες επιλογές τέλος πάντων για τον επόμενο γύρο. Μπας και κάνουμε κάποιο deal with the devil, κάτι έτσι περίεργο, ωραίο, καλό. Και πάει λέγοντας, ναι, δεν πρόκειται να μετακινηθώ από εδώ, σε περίπτωση δεν έρθουν πάνω μου. Μόλις το είπα, θα έρθουν πάνω μου, έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ παιχνίδι. Είμαι 100% σίγουρος ότι παρακολουθεί ρε παιδί μου το παιχνίδι το τι λέω. Patchen boy. Θα κρατήσω το reroll μου γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχει και κάτι σκουπίδι μέσα στο item room. Οπότε χρειάζεται να ρολάρω εκεί πέρα. Με τη μία βόμβα θα ανοίξουμε εδώ πέρα αυτό για να δούμε μήπως έχει το small rock. Όχι, έχει δύο spirit hearts. Θα μας χρειαστούν και αυτά. Τον επόμενο όροφο για να κάνουμε κάποιο deal with the devil. Βέβαια, deal with the devil δύσκολα παίρνει σε περίπτωση που το προηγούμενο. Πώς το λένε.
προηγούμενο boss δεν σου ρίξει κάποιο health upgrade. Βέβαια, τώρα θα μου πεις έχεις... Δεν περίμενα καν ότι θα είχαμε δεύτερο ρόλο, γι' αυτό δεν ασχολήθηκα εκείνη την ώρα. Δεν έχει σημασία. Στην στιγμή ότι έγινε, έγινε. Βασικά είναι το μεγαλύτερο basement ένα που έχω βρεθεί τον τελευταίο καιρό. Ξέρω εγώ έγραφε η Curse of the Labyrinth ή κάτι τέτοιο. Αλλά όχι, δεν είναι η Curse of the Labyrinth, είναι απλά μεγάλο. Για κάποιο λόγο. Είναι τριάρι με βεράντα και άλλα πράγματα. Είναι σαν το μοναστήρι που είμαι σαν βεδίνος μοναχός. Και γι' αυτό είμαι έρεμος και ψύχρεμος. Και μου δίνει το Unicorn Horn, μάλιστα. Θα το πάρουμε. Το ξαναφήσουμε κάτω και θα το κάνουμε reroll σε Pinking Sears, τα οποία, το οποίο είναι χειρότερο item. Μάλιστα. Δεν το παίρνω καν, σηκώνομαι, φεύγω. Θα πάρω το Patch and Boy μου και θα σηκωθώ, θα φύγω. Και τη Spirit Hatch μου. Και θα ελπίσουμε για ένα καλύτερο αύριο στο Basement 2. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή θέλω να κλάψω. Αυτή είναι η στοϊκή μου φάτσα, ότι όλα θα πάνε καλά. Άμα είχαμε άλλα δύο... Sense θα πήγαινα στο shop, αυτή τη στιγμή δεν θα πάω. Γιατί δεν μπορώ να αγοράσω κάτι, χρειαζόμαστε 15. Και βρεθήκαμε στο Cellar 2, δεν είναι καν Basement 2, που σημαίνει ότι θα έχουμε λίγο πιο δύσκολους εχθρούς, πιο δύσκολα δωμάτια. Really? Really? Βόμβες επίσης δεν έχουμε για να χτυπήσουμε αυτό το Tinted Rock. Really, ξανακόλλησες. Έχω πει 35.000 φορές το really, αλλά... Μα το Θεό με αυτά που βλέπω, το really είναι ό,τι πιο ευγενικό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Mr. Boom, μάλιστα. Χάρτης, κάνει και αυτό. Χάρτης μισή τιμή κιόλας. Λοιπόν, θα πάρουμε και αυτό εδώ πέρα, για να βρούμε το μυστικό δωμάτιο με το χάρτη μας. Μήπως γίνει κάτι ενδιαφέρον. Τώρα πρέπει να διαλέξω αν, το έβαζα στο... αν έπρεπε να βάλω το TNT στο... Really. Το έβαλα εδώ πέρα με τη φάση ότι θα είχαμε λεφτά, όχι ότι θα χαλάγαμε λεφτά. Μπορεί να πετάξει κάτι καλό όμως. Θα σου δώσω, την ευχαίρεια να με κλέψεις. Βέβαια, και δεν έχουμε και βόμβα για να το ανατινάξουμε. Βλέπω σας να ρωτήσετε γιατί γκρινιάζω. Οι υπόλοιποι από σας παίζετε Isaac και καταλαβαίνετε απολύτως γιατί γκρινιάζω. Ήδη το κλαίτε περισσότερο από μένα, αν και είναι δύσκολο. Βέβαια, εγώ δεν το κλαίω γιατί είμαι βεδουίνος μοναχός και όλα αυτά τα καλά πράγματα, αλλά... Ρε φίλε, ούτε ένα damage up, ούτε τίποτα. Και σε περίπτωση δεν βγει, δεν καταφέρουμε να πάρουμε DL. Τώρα αυτό τι είναι? Bad gas, μάλιστα. Αν δεν καταφέρουμε κάποιο τρόπο να βρούμε κάποιο DL with the devil... ναι, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε στους επόμενους ορόφους. Απλά θα πηγαίνουμε και θα κοιταζόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Στο arcade δεν έχουμε λεφτά να μπούμε, αλλά φαντάζομαι ότι ένα penny κάπου θα βρεθεί. Και έχουμε κλειδιά. Αυτό μας δίνει επιλογές. Επιλογές όπως, σε περίπτωση που βρούμε κάποιο chest χρυσό το οποίο χρειάζεται να το ανοίξουμε, θα μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Ή μπορούμε να το μεταφέρουμε τον επόμενο όροφο μαζί μας το κλειδί και βέβαια, εντάξει. Αχα, μάλιστα. Καλή φάση. Με το μηδενικό damage που του κάνουμε, πρώτα θα κουραστεί να πηγαίνει γύρω-γύρω και μετά θα... Really? Skateboard! Έτσι μην πηγαίνεις ίσια, καταπάθεις.
Εντάξει. Βρήκαμε σημείο που μπορούμε να τον βαρέσουμε χωρίς να μας βαρέσει με τα τέτοια. Με τα δάκρυά του. Αυτό μας δώσει βέβαια την υπομήτη και σε περίπτωση που δεν πάρουμε κάποιο deal with the devil. Μπράβο. Πήραμε το deal with the devil, μπράβο μας. Καπισπό. Και Lord of the Pit. Το Lord of the Pit, κάτσε να δούμε ακριβώς πόσο damage μας δίνει σε περίπτωση που αξίζει. Να τα πάρουμε και τα δύο, πεθαίνουμε έτσι. Τα σπάει. Lord of the Pit, έλα που είσαι μάνα μου. Ξέρω και το όνομά σου. Α, μόνο offline δίνει και speed, ok, δεν θα το πάρουμε. Λοιπόν, θα αγοράσουμε αυτό. Και θα κάνουμε reroll αυτά. Και παίρνουμε ένα Java Brimstone. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ πολύ όμορφα. Πολύ πολύ όμορφα όμως. Χίλιες φορές να ρολάρω ένα deal with the angels, with the devil βασικά. Πάω να κάνω οτιδήποτε άλλο. Και πραγματικά χρειάζομαι μία βόμβα ή χρειάζομαι... Πρέπει να είχα κρατήσει έστω ένα cent. Καλή φάση. Σκέφτομαι να κάνω νητσιά τώρα, αλλά δεν γίνεται. Βασικά γίνεται, αλλά... Δεν ξέρω καν. Λοιπόν, θα τσεπώσω αυτό. Και θα το βάλω εδώ και ελπίζω να πετάξει και κλειδί, εκτός από Spirit Heart. Όχι, μόνο Spirit Heart. Δεν πειράζει. Βασικά έπρεπε να το βάλω αυτό και να χτυπήσω τα Sands, ώστε να πάω να παίξω το Blood Bank κτλ. Όλα αυτά δεν θέλω να το κάνω γιατί θα πάρει πάρα πολύ ώρα και... Ήδη είμαστε 12 λεπτά μέσα στο βίντεο και είμαστε στο Cellar. Θα πει απλά tragic. Η όλη φάση είναι tragic βασικά. Αλλά ξέρεις τι, έχουμε Brimstone, έχουμε κάποια, έτσι, ελπίδα. Επίσης είμαστε μοναχοί. Βεδουίνοι. Στο Θιβέτ. Ωραία, λοιπόν, ας πάμε από εδώ για να βρούμε... Ωραία. Το Brimstone θέλει γύρω στα 10 χρόνια να φορτίσει, άμα δεν το έχεις κάποιο speed upgrade. Αλλά κάνει damage ρε φίλε, κάνει και αυτό. Να τη βόμβα, με αυτή τη βόμβα θα μπω εδώ πέρα γιατί έχει και κλειδί. Και μέσα υπάρχει πιθανότητα, δεν είχε, να έχει άλλη μια βόμβα. Οπότε ξέρω ότι ζυχοσταθμίζαμε λίγο το πρόβλημα το οποίο θα υπήρχε. Έλα πιο κάτω. Οκ, okay, έχουμε reroll. Και ακόμα δεν έχουμε δει το τέτοιο. Λοιπόν, θα μπω στο secret room. Μήπως στο secret room έχει κάποιο item το οποίο μπορούμε να πάρουμε και να κάνουμε reroll. Αρκετά καλό. 7 cents. Δεν μας χάλασε. Θέλουμε άλλα τόσα συν ένα για να καταφέρουμε να πάμε στο shop. Και να αρχίσουμε από εδώ. Ναι, από εδώ είναι το boss. Δεν θα φάσει αυτό το damage, αλλά δεν πειράζει. Τα spirit hearts είναι εκεί πέρα, θα μας προστατεύσουν. Και βγάζει φόλε. Είμαστε σοβαροί. Πόπο damage! Του κάνω... Χρειάζεται γύρω στις 20-25 βολές με Brimstone για να πέσει. Και άμα νομίζετε ότι είναι λιγότερες... μου σπάσε και το δικό μου concentration για τον Brimstone. Ναι, είδατε που θέλει περισσότερες. Και τώρα έγινε διπλός. Τουλάχιστον δεν μου επιτίθονται από κοντά. Και μόλις το είπα...
Και δεν έχουμε και βόμβες να κάνουμε κάτι. Come on! Αυτός έτρωγε από το cube of mid damage. Και μόλις φάγαμε και εμείς damage, μάλιστα. Guppy's head, μ' αρέσει. Με γκούστα. Θα το κάνουμε και reroll. Δεν ξέρω αν είναι το item. Από... Βασικά βγάζει μόνο devil items. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω τι παίχθηκε. Δεν μας χαλάει το συγκεκριμένο, αλλά προτιμώ να το κάνω reroll. Αν, λέω εγώ τώρα, theory crafting κάνουμε. Το συγκεκριμένο pedestal πετάει μόνο item από Deal with the Devil. Μήπως βρούμε κάτι άλλο πιο έτσι ενδιαφέρον και σημαντικό. Οπότε πάμε να αδειάσουμε μερικά δωμάτια, έτσι κι αλλιώς χρειάζεται να κάνουμε μία βόλτα. Για να βρούμε που είναι το item room μας. Οπότε το να έχουμε ένα reroll το οποίο να μας περιμένει και να είναι σε καλή θέση δεν μας χαλάει καθόλου. Θέλω να συγχρονιστείτε λίγο παιδιά, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Έτσι, μπράβο. Θα ανοίξουμε γι' αυτό. Κακό απλά. Εκείνο το pedestal θα το λιώσω. Μέχρι να γίνω γκάπι, δεν ξέρω. Βασικά δεν έχουμε γκάπι. Α, έχουμε το γκάπι σποχ, γκάπι head. Το 9 lives δεν με ψήνει ιδιαίτερα να το πάρω, αλλά υπάρχουν και άλλα γκάπι item τα οποία μπορούμε να βρούμε. Ouija board. Α, με αυτό οι βολές μας περνάνε μέσα από διάφορα πράγματα, το οποίο να πω την αλήθεια, όχι. Είναι ένα κακό spirit of the night, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πετάξεις. Το Spirit of the Night βασικά μας το έβγαλε στο προηγούμενο, στο Deal with the Devil, αλλά απλά αν το παίρναμε θα πεθαίναμε. Ωραία. Για να δοκιμάσω να μπούμε εδώ πέρα. Μια στιγμή να δούμε ποια από όλες τις τέτοιες είναι. Σύρικες. Λοιπόν, είναι player speed up, δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα, ειδικά στην κατάσταση που είμαστε. Πανέμορφο. Glorious. Μπορεί να το χρειαστούμε βέβαια, λέω εγώ τώρα, για να κάνουμε ένα τελευταίο reroll σε περίπτωση που... Βασικά έχω τόσα κλειδιά, ίσως θα πρέπει να μπει και στο shop έτσι για το rock. 15 για τη σκάλα, τα 15 cents, όχι, συγγνώμη. Κάντε λάθος, δεν είμαι αυτός που νομίζατε ότι είμαι. Κάτσε τσεκάρω λίγο για τα spectral tiers. Ναι, αυτό είναι και περιμένω κάποιο καλύτερο item. Αυτό είναι αρκετά καλύτερο. Μας δίνει και το ένα spirit heart, οπότε νιώθω λίγο καλύτερα να μπω στο... στο mob room και αναρωτιέμαι, βασικά ας μπούμε πρώτα, ας ετοιμάσουμε το reroll μας, αλφα. Μπαίνοντας εδώ πέρα στα δωμάτια τα οποία... Και τώρα έχουμε σχεδόν αρκετά λεφτά για να αγοράσουμε κάτι από το shop, αλλά όχι θα αγοράσω τη σκάλα και δεν θέλω να χαλάσω το reroll μου σε αυτό. Ναι, σήμερα θα είμαι ελιτιστής, θα παίρνω μόνο καλά πράγματα. Δεν θα παίρνω οτιδήποτε σκουπιδίλα μου βγάζει το παιχνίδι. Α, δεν ήθελα να το πάρω. Δεν πειράζει. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Αλλά να ερολάρω αυτό είναι να ερολάρω το άλλο. Θα ερολάρω αυτό. Α, πρέπει να πάμε πρώτα στο τέτοιο. Οπότε αναγκαστικά το άλλο item πρέπει να το πάρω. Τι ηρωνία. Τι ώρα που θα ήταν να είχαμε μια κάρτα να μας έβγαζε γρήγορα.
Δεν πειράζει. Και μόλις έρθω από Spirit Heart μας, έτσι δεν είναι. Άρα δεν πρέπει να φάμε άλλο damage. Το οποίο θα είναι δύσκολο. Μ' αρέσει, αποδεκτό. Έχουμε το reroll μας. Μπαίνουμε εδώ πέρα μέσα, κάνουμε reroll, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Τώρα που baby, δεν ενθουσιάστηκα. Αλλά τι να κάνουμε, καλύτερο από τίποτα. Έχουμε μία βόμβα την οποία μπορούμε να την κάνουμε κάτι. Θα δούμε πηγαίνοντας. Μ' αρέσει η ταχύτητα που έχουμε. Είναι κάτι άλλο που μπορούμε να πάρουμε από το shop. Πάρουμε το Spirit Heart έτσι για το Rock. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει τίποτα κακό. Θα μπορούσε να είναι και το δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Βασικά, όχι, θα πάμε στα σίγουρα πράγματα. Θα χρησιμοποιήσουμε τη βόμβα στον επόμενο όροφο. Τουλάχιστον ξαναφτάσαμε σε καλά hit points. Κάτι και αυτό. Αποδέχομαι. Με όλη την κακία την οποία έχουμε νιώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε λίγο από εδώ. Ο μ' άρεσε αυτό το Brimstone, ήταν πολύ καλό. Self-sacrifice room, δεν ενθουσιάστηκα τόσο. Το όλο σκηνικό εδώ πέρα ήταν να καταφέρω να ανατινάξω τη μαύρη βόμβα εκεί πέρα στο Tinted Rock. Αλλά δυστυχώς θέλουν τόσο damage που... Wombo combo! Μ' αρέσει. Παίρνουμε και αρκετά λεφτά για να πάμε στο shop. Το roll μας είναι σχεδόν έτοιμο. Δεν ήθελα να βαρέσω σένα. Τώρα γιατί έφαγα damage εκεί πέρα, γιατί περίμενα έναν ανωδευτερόλεπτο παραπάνω από όσο έπρεπε. Βέβαια θα ήταν εκεί πέρα το κλειδί, που θα ήταν, κάπου στη μέση. Δεν θέλω να μπω εκεί πέρα μέσα για να χαλάσω το Spirit Heart μου ακόμα. Ας πάμε λίγο σε σημεία τα οποία δεν έχουμε ξαναπάει. Έστω και αν χαλάμε έτσι τα reroll μας. Το πήγε ιδιαίτερα καλά. Ας ελπίσουμε εδώ πέρα πάνω να είναι το item room. Μ' αρέσει. Αντίο. Τώρα αυτό το χάρτη το ξέρουμε. Όχι, δεν το ξέρουμε. Quad shot. Βασικά αυτό μας δίνει 4 δάκρυα. Η ερώτηση είναι ότι μαζί με τον Brimstone τι κάνει. Having quad and poly at the same time is not damage down as long as you hit with 2 or more tiers. And the only damage down situation if you have another tier modifier such as Mount Knife or Brimstone. Οπότε αυτό σε περίπτωση που το πάρουμε θα κάνει χειρότερο το Brimstone. Το οποίο δεν το εκτιμώ. Ούτε 10 βόμβες είναι κάτι που μπορώ να εκτιμήσω βέβαια, αλλά. Δεν πειράζει. Βασικά θα προτιμούσα το Mammoth Knife για κάποιο λόγο τώρα. Επιτέλους. Ας πούμε στο shop, αν και φοβάμαι ότι μέσα θα έχει. Δεν είχε, mini boss, μάλιστα, ενδιαφέρον. Δεν θέλω να ρολάρω ακόμα το shop. Έχω ίσα ίσα αρκετά δωμάτια. Αυτό ναι, με τρόμαξε λίγο.
Αυτό είναι το δωμάτιο το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα λιγότερο reroll. Μόνο τέτοια δωμάτια έχει. Come on. Θα δοκιμάσουμε να πάρω αυτό το happy. Tears down είναι. Τέλεια. Οπότε έτσι κι αλλιώς το tears down θα το τρώγαμε. Τι είναι αυτό. Ας το πάρουμε γι' αυτό. Speed up. Βέβαια τώρα έχουμε φτάσει σε μια φάση που είναι πολύ δύσκολο να ελέγξω το χαρακτήρα. Και δυστυχώς θα έχουμε μόνο άλλο ένα reroll. Δεν πειράζει, πάμε μέσα να δούμε αν θα έχουμε κάποιο διάλογο τη Devil. Και πέρασα αρκετά γρήγορα για να μην έχουμε παρατράγουδα. Πω, πώς τον μποτσαρέζει αυτό. Το Robo Baby έχει πληρώσει έτσι στεγνά. Και Dialogue with the Devil, Cube of Meat. Για να δούμε αν μπορούμε να γίνουμε Guppy. Krampus, μάλιστα. Όχι τόσο ωραίο. Αλλά ξέρεις τι είναι ένα Dialogue with the Devil item το οποίο δεν χρειάζεται να αλλάξουμε, να πληρώσουμε με τη ζωή μας. Το οποίο είμαι fan αυτή τη στιγμή. Γιατί έτσι όπως θέλω να παίξω. Oh, come on. Έτσι όπως θέλω να παίξω πρέπει να έχω αρκετή ζωή τέλος πάντων για να πετύχω αυτά τα οποία θέλω. Δεν ξέρω γιατί δεν με πέτυχε εκεί πέρα. Δεν μεταξύ. Ναι, ήθελα και μίλησα. Έλα! Το δικό μου Brimstone, όχι το δικό σου, εντάξει. Οπότε τώρα το Cube of Meat δεν μπορούμε να το ρολάρουμε. Ναι, επίσης το πήραμε και το ξέχασα. Οπότε πάμε πίσω να ρολάρουμε το... το item. Ή να ρολάρουμε το shop. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή... το ένα και το αυτό μου κάνουν. Αυτό είναι range upgrade, αυτό είναι 10 βόμβες. Τι να ρολάρω τώρα. Μπορούμε να κρατήσουμε τις 10 βόμβες και θα ρολάρουμε αυτό. Το οποίο είναι damage up. Χαίρομαι. Δεν ξέρω βέβαια αν δουλεύει αυτό με το... με τον Brimstone. Και επίσης δεν έχουμε πει ακόμα στο Curse Room, το οποίο ήταν κάτι που θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πριν να κάνω το reroll. Αλλά καλά να πάθω. Okay. Λοιπόν, έχουμε 12 βόμβες, οπότε προτιμώ να χρησιμοποιήσω για να πάω τα κλειδιά που θα χρειαστώ από τώρα. Εδώ πέρα έχουμε ξεχάσει μια καρδιά. Really? Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Yes, δούλεψε. Σε περίπτωση δεν φτάνει στην καρδιά, απλά πήγαινε, έχουμε και εδώ πέρα. Oh, come on. Λοιπόν, θα ξέρουμε που είναι το secret room στο επόμενο και μπορούμε να το βρούμε, οπότε ίσως ας το αγοράσουμε και τι γίνει. Λοιπόν, έχουμε ένα tears down. Ένα tears down. Ένα tears down. Και αν δεν ξέρουμε. Και ένα range up, εντάξει. Γιατί με τον Brimstone, παιδί μου, αν δεν έχεις ένα range up, τι που πας, ας πούμε. Βασικά βόμβες έχουμε, ας πάμε να πάρουμε και αυτά, να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο σοκ. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αν αυτά τα item που είχαμε τώρα τα είχαμε στο Caves 1, θα ήμουν υπερευτυχισμένος. Στο Caves 2 όταν φέγεις με αυτά, και ειδικά μα τώρα στο τείχη Νεκρόπολης, εντάξει. GG. Depths, μ' αρέσει. Βρήκαμε κατευθείαν και το item room μας, το οποίο είμαι τρελός φαν. Η ερώτηση είναι η εξής. Να έχουμε και τις βόμβες. Είναι και poison. Ξέρεις τι, δεν με πειράζει τόσο πολύ. Και επίσης δεν ξέρω αν μπορώ να ανοίξω από αυτό το δωμάτιο εδώ πέρα, το secret room. Και όμως μπορώ.
τουλάχιστον μέχρι να φτάσω στα 10 θα παίξω. Μια άλλο είναι αυτό. The Sun. Praise the Sun! Do you even praise the Sun, bro? Αρκετά καλή κάρτα. Χρειαζόμαστε με το Brimstone άλλο ένα upgrade. Όχι τώρα δεν είμαστε αρκετά καλοί, αλλά... μόνο το Spirit Heart είναι. Δύο Spirit Heart, μάλιστα. Δεν το άνοιγα ακόμα. Για να μπούμε εδώ πέρα να κόψουμε φάση. Ευτυχώς είναι μόνο το Grid. Το οποίο δεν μας πέτυχε κιόλας. Μας έδωσε και λεφτά, τέλεια. Και μία βόμβα έτσι, γιατί είμαστε τσίφτες και καραπουζουκλίδες. Και τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όλα αυτά εμείς να τα κάνουμε να δουλέψουν. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα με χτυπήσεις. Σημενουμένα που εγώ βαρά. Όχι εσύ. Το έχουμε, καπείς. Hierophant card, αρκετά καλή. Βασικά μας δίνει σιγουριά αυτή τη στιγμή, δεν μας δίνει κάτι τρελό, αλλά όσον αφορά τις κάρτες... είναι good enough, που λέμε. Gish! Gish, λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι εσύ να σταματήσεις να χοροπηδάς τόσο. Και εγώ να άρχισα να σε χτυπάω από την άλλη πλευρά του δωματίου, κατά προτίμηση. Το οποίο δουλεύει σε στρατηγική μέχρι τώρα, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, μην έρθεις προς τα δω. Και επίσης μη χοροπηδάς πάνω από τον Brimstone. Τελικά το περισσότερο damage. Το έχει κάνει το Robo Baby, έτσι. Και δεν το είχα σε ψηλή εκτίμηση. Και deal with the devil. Τι λέει ρε φίλε, μεγάλες στιγμές ζούμε. Νομίζω ότι έχω όλα τα items... έχω πάρει δύο κάποιοι, έτσι. Ναι, και γίναμε κάποιοι. Συγχαρητήριά μας. Θα μπορούσα να ρολάρω το άλλο, να πω την αλήθεια, δεν θέλω να χάσω άλλη ζωή. Σαν κάποιοι είμαστε σχεδόν σε φάση που μπορούμε να το λιώσουμε το παιχνίδι, όχι να το νικήσουμε απλά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζομαι είναι κάποια HP up, δεν θα με χαλάγανε από την αλήθεια. Θα παίξω μέχρι να βγάλει... ναι. Μπορούμε να πούμε και στο μυστικό δωμάτιο για να βγάλουμε Spirit Hearts. Είναι μια καλή στρατηγική. Οπότε σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ. Θα ανοίξουμε και αυτό. The World. Αυτό τον βλέπω βρε τον κόσμο. Το World είναι ένα Sun Card, το οποίο είναι λίγο χειρότερο. Και ναι. Με κάποιοι είμαι τόσο χαρούμενος ότι θα καταφέρουμε και θα τον νικήσουμε το παιχνίδι απλά, στεγνά. Κάποιος ρώτησε τι γίνεται να πάρεις όλα τα κάποια items. Να γίνεσαι ο θάνατος που είμαι αυτή τη στιγμή. Γιατί ουσιαστικά έχουμε τις μύγες, οι οποίες σπονάρουν με κάθε μας χτύπημα. Τι έγινε? Α, το έψαχνα που εξαφανίστηκε. Είναι οι μύγες, είναι το flying, είναι το extra damage. Γενικά έχει απλά πάρα πολλά καλά το να σου κάνει. Ένα spirit heart. Χαίρομαι. Ναι, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πω άλλη μια φορά στο μυστικό δωμάτιο. Γιατί... θέλω να βγάλω και άλλα Spirit Hearts. Έχω 21 Self-Sacrifice Room, όχι. Για όσο δεν ξέρω, το Self-Sacrifice Room μπορείς να περάσεις από πάνω του και κατά πάσα πιθανότητα, αν περάσεις αρκετές φορές, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Μερικές φορές σου δίνει κάποιο chest, οπότε ξέρω εγώ, άμα έχεις πάρα πολλά hit points και δεν ξέρεις που να τα... ναι, τώρα μπορώ να μπω από εδώ. Μ' αρέσει, λέω να μπω από το χρυσό δωμάτιο. Ναι, από εδώ δεν μπορώ να μπω. Τα σπάω.
Και αυτό είναι το μεγάλο κακό με τον Γκάπι. Ότι κινείσαι τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Εν τω μεταξύ, κόλλησε εκεί πέρα σε κάποιο πίξελ για κάποιο λόγο. Πω πω χαίρομαι, ένα καλό run, ρε φίλε. Τι έγινε. Και βασικά δεν θα με χάλαγε να έριχνε και το. Και κανένα item 5 στα εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει, πάρ' τα λεφτά σου. Never gonna give you up. Δεν θέλω το safety cap. Ναι, κάναμε καταληξία. Okay. Το ένα κλειδί θα φανεί χρήσιμο. Θα ανατινάξω και το άλλο το... Μ' αρέσει, έχουμε 13 coins, 13 βόμβες. Μπάς και πετάξει κάτι. Αυτό είναι ένα χαπάκι που δεν ξέρουμε. Είναι ένα health down. Φυσικά θα ήτανε. Τι θα ήτανε. Κατάρα. Πόσο κατάρα. Τουλάχιστον είναι κανονικό depth, δεν είναι νεκρόπολης. Θέλω να μπω πρώτα στο μυστικό δωμάτιο. Και μετά να κάνω οτιδήποτε. Το ένα κλειδί μας αξίζει εδώ πέρα. Εγώ λέω ότι αξίζει. Και αξίζει γιατί μας έδωσε άλλο ένα κλειδί. Λεφτά μαζεύουμε από παντού. Το Brimstone πέρασε μέσα από τη φωτιά για κάποιο λόγο. Και από τη στιγμή που έχουμε reroll, εγώ λέω να πάμε κατευθείαν να χρησιμοποιήσουμε το Sun Card. Α, νόμιζα ότι μας πηγαίνει στο... στο Shop για κάποιο λόγο. Πάντα μπερδεύω μερικές κάρτες. Χαίρομαι που τις μπερδεύω όμως. Ένα speed up. Yay! Δεν θα καταφέρω να... Wow. Βαρύ. Έλα τώρα, τι έγινε, τι ήταν αυτό. Α, έκανε μύγες μας, μάλιστα. Τότε απλά να θυμάμαι να το τζάρω συνέχεια. Ωραία. Σποναριστείτε κάπου που να μπορώ να σας βαρέσω όλους μαζί, ευχαριστώ. Έλα, εξαφανίστηκες βρε. Τι είναι αυτό, ένα range up. Game Kid! Θα γίνει reroll σε... αυτό. Ναι, δεν μας χαλάει και τόσο πολύ, αλλά... Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά... Λοιπόν, εδώ πέρα boss fight λογικά, οπότε ετοιμάζουμε το Brimstone. Όχι, απλά item τα οποία δεν θέλουμε, εκτός από εδώ... και εδώ, το Steam Sale δεν το παίρνω, κατά πάσα πιθανότητα θα φάει reroll. Έχει κολλήσει το δάχτυλο μου στο κουμπί που βαράει. Τόσο ασφαλής νιώθω. Μ' άρεσε αυτό που έγινε σε αυτό το δωμάτιο. Και δεν έχει τίποτα μέσα το χρυσό, το κόκκινο chest. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί έγινε, γίνεται... μερικά δάκρυα του, πώς τη λένε, μερικά δάκρυα του Robo Baby. Ναι, θα τα ανοίξω. Spirit Heart, yay. Γιατί γίνονται μεγαλύτερα, όχι ότι με χαλάει, αλλά λέμε τώρα. Για κάποιο λόγο πήγα μέσα στον Brimstone, είχα τους λόγους μου φαντάζομαι, και το έκανα. Ας πάμε να ρολάρουμε αυτό που έχει το shop, μήπως βρούμε, ξέρω εγώ, το map ή τον Unshabit. Τον Unshabit, λοιπόν. Οπότε μπορούμε να κάνουμε νιτζίες πλέον αρκετές με το... με τα items μας. Και επειδή, ξέρεις τι, δεν είμαστε και νεκρόπολες, μπορούμε να ρομάρουμε λίγο. Για να δούμε τι μελιγενέστε. Γιατί αν αντίθετα ήμασταν σε νεκρόπολης, πραγματικά θα ήταν πολύ πιο δύσκολο οτιδήποτε να κάνουμε. Ναι, θα το ανοίξω.
Δεν εντυπωσιάστηκα. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Health up! Είναι health down ουσιαστικά και απλά επειδή δεν είχαμε... είχαμε τόσο λίγη ζωή, έγινε health up. Πόσο γελάω κάθε φορά που γίνεται αυτό. Self-sacrifice room είναι από εκεί. Λοιπόν, λέω να μπούμε μέσα εδώ. Έτσι και λέω... 9 lives. Όχι, προτιμώ the pact, να έχουμε κι άλλο damage. Φιου! Πραγματικά δεν μας λείπει τίποτα αυτή τη στιγμή. Εκτός από spirit hearts, να είχαμε ένα τρόπο, ένα item τέλος πάντων, αν βρίσκαμε, ξέρω εγώ, ένα mitre ή ένα... τι άλλο... ναι, κάτι τέλος πάντων, το οποίο να μας δώσει spirit hearts. Να μας δίνει, ξέρω εγώ, κάθε χι δωμάτια. Κατά τα άλλα, είμαστε υπερκομπλέ. Mom's fight. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι εύκολο. Το τζάρουμε, sorry. Όταν το τζάρω στη μαμά δεν μπορώ να μιλάω, δεν το έχω. Το milk, τεράστιο play για εμάς σήμερα. Τεράστιο, για όλους εμάς σήμερα που παραβληθήκαμε σε αυτό το γάμο τέλος πάντων ή οτιδήποτε. Γιατί έχουμε επιτέλους τρεις ζωές και λοιπόν αυτό είναι το Polaroid. Το Polaroid έπρεπε γάμο το να είχα μισή. Τέλος πάντων, όταν βρίσκεσαι στη μισή ζωή, σου δίνει 5 δευτερόλεπτα invulnerability. Το οποίο έπρεπε π.χ. για να το κάναμε να... ξέρω εγώ, να βρίσκαμε κάποιο blood bank και να παίζαμε. Τρόπο baby δεν με αφήνει καν. Κάνει τόση ζημιά από μόνο του που δεν με αφήνει να κάνω εγώ τίποτα. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Όπωσο μ' αρέσει. Είναι πόσο πιο πύλα πάει. Βασικά δεν πάει πιο πύλα. Το πάτσα κατά λάθος εγώ, έτσι δεν είναι. Μια στιγμή, sorry, αλλά έχω παγώσει τα δάχτυλά μου. Αγαπημένη σόμπα, όπως σε αγαπάω. Οπότε, πάμε να δούμε εδώ πέρα, μήπως είναι κάτι ενδιαφέρον. Χάνουμε μία καρδιά για... μία καρδιά, μάλιστα. Δεν πειράζει. Βρήκαμε ένα κλειδί για να δούμε αν έχει κάποιο spirit hat μέσα. Όχι, έχει το red patch. Λοιπόν, με το Polaroid που έχουμε μπορούμε να πάμε, άμα νικήσουμε τον Isaac, θα τον νικήσουμε, μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Μπορούμε να πούμε στο chest που είναι η τελική πίστα που υπάρχει στο Isaac. Όπου λιώνουνε. Η οποία είναι η πιο δύσκολη από όλες από τη μία, αλλά από την άλλη, λοιπόν θα βάλω εδώ πέρα, μήπως έχουμε κάποιο tinted drop, κάτι, που είναι κρυφό. Και βρεθήκαμε σε ένα... αδιέξοδο. Σίγουρα είναι ένα σχεδόν σίγουρος ότι από εδώ ήταν το boss fight, όπως και να έχει. Παρ' όλα αυτά... οπ, δεν το είχα φορτίσει, έτσι δεν είναι. Το chest είναι η τελική πίστα και απλά μας δίνει και το 13ο και τελευταίο τερματισμό του Wrath of the Lamb. Βάρα τον Ghost Baby, μη βάρα μόνο εγώ. Yes. Εδώ πέρα κάτω ή δεν χρειάζεται. Πάμε ευθεία. Μόνο ευθεία. Cancer trinket, πόσο πολύ το θέλω, αλλά δεν μπορώ να το πάρω γιατί θα χάσουμε το Polaroid. Οκ. Adios amigos. Τι
τι έγινε, γιατί ξαφνικά ήρθε και επιτέθηκε αυτό το πράγμα. Το έσπρωξε κάτι, θα έπρεπε να ξέρω. Τόνι ζημιάς. Νταμάρια ζημιάς. Όλη η ζημιά βασικά. Blastocyst, ναι, να είσαι καλά Blastocyst. Μόνο και μόνο το... από τις μύγες του Γκάπη ψοφάει, φρικτά. Και ουσιαστικά πέθανε. Κι άλλο HP up, κι άλλο TL with the Devil, αν και δεν ξέρω τι. 9 lives, όχι, δεν παίρνω κανένα από τα δύο, ευχαριστώ. The Nail. Το The Nail είναι ένας καλός τρόπος να έχουμε extra spirit hearts. Κάθε έξω δωμάτια όμως. Βέβαια. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο ρόλο, αλλά δεν πειράζει. Αποδέχομαι Nail. Και θα χρησιμοποιήσουμε και μία φορά. Α, by the way, και με το Nail μπορείτε να σπάτε πέτρες και τέτοια. Και τέτοια. Οπότε κάθε φορά που θα τρώμε damage τέλος πάντων, θα γινόμαστε καλύτεροι. Εν τω μεταξύ έχει σκοτεινιάσει εδώ πέρα στο δωμάτιο, απίστευτα. Κάτσε να ανοίξει και το δεύτερο φως. Για να με δείτε λίγο καλύτερα. Στα τελευταία 5 λεπτά, ξέρω εγώ, όσο μας πάρει να τελειώσουμε αυτό τον όροφο. Γιατί ναι, είμαστε τόσο καλοί αυτή τη φορά. Βέβαια κλειδιά δεν έχουμε, το οποίο είναι κακό. Σόφα. Why you not die? Ευχαριστώ. Boss fight room, μάλιστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Bye-bye. Δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό, αλλά το κάνω. Γιατί όλα τα Tinted Drogs στο Goomb είναι του ίδιου χρώματος. Ναι, κλειδιά! Τέλεια. Δεν τα χρησιμοποιώ καν τώρα, θα τα χρησιμοποιήσουμε στο chest. Γιατί είμαι τόσο σίγουρος ότι θα φτάσουμε. Εντάξει, τελευταίο. Θέλω το Polaroid, sorry. Πρέπει να μείνω με το Polaroid. Λοιπόν, it lives. Βγάλε ό,τι θες. Θα το βγάλω μονόχητο. Σχεδόν. Τόσο το μάνστρο που τον έβαλα δίχητο. Θα σε παίξω έτσι με τις μύγες μόνο. Λιώσιμο. Αυτό είναι. Αν ήταν βέβαια σε κάθε playthrough έτσι. Γιατί το μόνο πράγμα το οποίο σκέφτηκα ήταν πω, τι ωραία θα ήταν να ήταν όλα τα playthrough έτσι. Θα ήταν ότι αν ήταν έτσι κάθε playthrough, το Isaac δεν θα ήταν τόσο καλό. Και δεν έχω ιδέα που μπορεί να είναι το boss fight. Δεν πειράζει, πάμε. Dodged. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ήταν καλή επιλογή που πήραμε τον Nail. Δεν θέλω να κάνω κάτι εκεί πέρα μέσα. Ναι, σίγουρα. Μπορώ να παίξω όλα τα λεφτά με εδώ πέρα. Ειδικά να μου δώσει ένα κόμπας. Θα είσαι το καλύτερο... Κόμπας, βρε. Κόμπας. Πηξίδα. Και το στρογγυλό, με τα βελάκια που δείχνουν. Προσπάθησε καταρχάς να μην αυτοκτονήσεις, έτσι όπως πας. Έλα, please. Η σκάλα. Να, κάτι το οποίο δεν θέλω. Έχει κάτι καλό εδώ μέσα. Όχι. Αρνούμε να παίξω και εδώ πέρα τα λεφτά μου. Ναι, ό,τι πεις.
Adios, amigos. Βασικά δεν μπήκαμε στο secret room, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν μπήκαμε στο secret room, Γιώργο? Δεν έχω ιδέα. Εντάξει, γκριντίνε θα περάσει. Δίνει μόνο λεφτά στο συγκεκριμένο grid, περίμενα να φάρουν κάτι καλύτερο, εντυπωσιακότερο. 10% είναι περισσότερο φραμπαλά. Αλλά δυστυχώς αυτή δεν ήταν η φάση. Super grid, μάλιστα. Μάλιστα. Τα 25 cents δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό. Καταραμένε γκάπι. Τέλος πάντων, μπορούσαμε να βγούμε, αλλά δεν έχουμε ριρόλο, οπότε τι το κλαίω, αφού έτσι κι αλλιώς δεν γινόταν. Χιλιάδες καταστροφές και άλλα spirit hearts. Και μπαίνουμε μέσα κύμα. Σουβαλάτα, πάμε. Έλα, Άιζακ. Είμαι ο εαυτός σου. Βασικά, αυτό που θέλουμε να βαρέσει είναι ο Little Geese. Για να τον κάνει slow. Ναι, τα κατάφερε, τον έκανε. Και χαίρομαι τόσο πολύ. Αυτό το slow μετράει τόσο πολύ. Ο κακός χαμός. Yes. Λοιπόν, και τώρα πάμε για πρώτη φορά και εγώ μαζί σας στο chest. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε μόνο ένα κλειδί, το οποίο μας δίνει μια και μισή. Δεν πειράζει, πάμε. Κάθε δωμάτιο εδώ πέρα είναι αρχηγός. Είναι τόσο brutal. Και για κάποιο λόγο εμένα μου κόλλησε το τέτοιο. Oh, come on. Μου κόλλησε ο Άιζακ σε κάποιο τυχαίο σημείο. Το A που ακούτε από μένα. Είναι που χρησιμοποιώ τον Nail συνέχεια. Oh! Νόμιζα ότι θα ήμασταν από την άλλη πλευρά. Το πρώτο Brimstone που πήγε στο διαόλου. Δεν ξέρω τι από όλα μας έδωσε τη νίκη. Παίζει όλα μαζί να μας την έδωσαν τη νίκη. Να μας τη δίνουν τέλος πάντων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είμαι gap, είναι και το slow που τρώνε από τον Little Geese. Είναι το Robo Baby το οποίο δίνει τον πόνο τον ίδιο. Έχει μπαγκάρει το παιχνίδι. Από τον πόνο που δίνουμε. Δεν με χαλάει καθόλου. Ευκαιρία μία φορά να είναι από τον πόνο που δίνουμε εμείς και όχι από τον πόνο που τρώμε. Ναι. Φώναζε ο Θεός. Ναι. Καλά, μέχρι να έρθεις. Ω, σχεδόν με έφτασες. Μπράβο, συγχαρητήρια, Μπουρ. Super Earth. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Troll bombs παντού. Ανατινάξτε σε αυτούς σας. Really. Αντέχει ακόμα. Λέω κι εγώ. Δύο χάπια. Και τα δύο είναι άσχημα, έτσι δεν είναι. Σε ένα health down δεν το θέλουμε και αυτό είναι ένα speed up. Speed up. Δεν έπρεπε να το πάρω. Θα τρέχουμε τόσο γρήγορα που δεν θα προλαβαίνω να κάνω κάτι, οτιδήποτε βασικά. Ας αφήσουμε τα familiars να τελειώσουν αυτόν τον όροφο. D20. Έγινε reroll σε chest. Το οποίο μας δίνει το Mr. Mega, μ' αρέσει. Και εδώ πέρα είναι το boss. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για τον τελικό τερματισμό του Άιζακ. Φυσικά και είσαστε. Γιατί αν δεν ήσασταν, δεν θα βλέπατε αυτό το βίντεο, θα το είχατε κλείσει ήδη. Πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι ο τελικός αρχηγός, το Blue Baby. Πάμε να σπάσουμε τα μούτρα. Πόσο πιο επική
προσεκτικός τρόπος να το ξεκινήσεις. Ακόμα δεν με έχει πετύχει, δόξα τω Θεώ, δεν έχω ιδέα πώς γίνεται αυτό. Βασικά μπορώ και να μην το τζάρω καν. Στη φάση που είμαστε με τόσες ζωές. Αλλά το κάνω γιατί τις άλλες φορές που θα έρθω εδώ πέρα παίζοντας, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε τόσα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ξέρεις, καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι για εκείνες φορές. Αντίο. Ντάτσκι. Άθλιο αντικείμενο. Άιζακ Σιέντ επίσης σχετικά άθλιο. Και 13ος τερματισμός. Είναι τα Polaroid και είμαστε μέσα στο chest εμείς. Λοιπόν, αύριο που είναι Τρίτη, βασικά θα σας αφήσω να το δείτε πρώτα. Αυτό είναι το τέλος. The end. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο βιντεάκι Binding of Isaac Wrath of the Lamb, το οποίο θα είναι gameplay. Αύριο, Τρίτη, που βγαίνει το καινούριο Binding of Isaac Alpha, θα βγει ένα ειδικό βιντεάκι Isaac, το οποίο σε εξηγώ όλους τους τερματισμούς και γενικότερα την ιστορία στο Isaac. Δεν ξέρω κατά πόσο τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα θα μεταλαμπαδευτούν τέλος πάντων σε λογική στο Rebirth, αλλά σε περίπτωση θέλετε να μάθετε λίγο την ιστορία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εξηγήσει το τερματισμό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μετά από research που έκανα και μερικά πράγματα που έχω παρατηρήσει, πιστεύω ότι είμαι σχετικά κοντά τέλος πάντων σε αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του Edmund Macmillan. Οπότε, αύριο Τρίτη, περιμένετε αυτό το βιντεάκι, 3 ώρα για gameplay και. Σήμερα είναι Δευτέρα, ναι. 5 η ώρα σήμερα Zork Show και αύριο θα έχει ένα live stream με το Rebirth στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα τον εκκοινώσω και στο Facebook και σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα και να είστε εκεί. Θα είναι legendary. Καλή συνέχεια.